Επιστροφή στην επικαιρότητα και την οργή του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τη Standard & Poor's. Είχε προηγηθεί θρίλερ διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τον Οίκο Αξιολόγησης, που όμως δεν έφερε αποτελέσματα. Την ίδια ώρα η Κίνα ζητά από τις ΗΠΑ λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, αλλά και για τη δημιουργία παγκόσμιου νομίσματος. Σοκ και δέος για την παγκόσμια υπερδύναμη που δέχεται ράπισμα από τη Standard & Poor's, κατατάσσοντας την πλέον πίσω από τις οικονομίες της Γερμανίας, Γαλλίας, Καναδά και πολλών άλλων, χάνοντας την αξιολόγηση 3α και πέφτοντας στην αα συν όπως το Βέλγιο. The first thing it could have done is to have raised the debt ceiling in a timely manner so that much of this debate had been avoided to begin with, as it had done, you know, 60 or 70 times since 1960 without that much debate. And point number two is it could have come up with a fiscal plan, you know, similar, for example, to, you know, the Bowles-Simpson Commission, which was bipartisan, although it didn't have a supermajority vote, it did have a majority vote, and came up with a number of sensible recommendations. I mean, you could envision other recommendations, but that would have been a start. Οι κάμερες συλλαμβάνουν ανήσυχο τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίμοθι Γκάιτνερ, στο Οβάλ Γραφείο να συνομιλεί με τον Μπαράκ Ομπάμα, όταν έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της Standard & Poor's να υποβαθμίσει την Αμερικανική οικονομία. Μέχρι και την τελευταία στιγμή έγιναν απόπειρες να μην συμβεί αυτό, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να επικαλούνται λάθος υπολογισμό κατά 2-3 εκατομμύρια δολάρια από τον οίκο αξιολόγησης. Το παραδέχεται η Standard & Poor's και ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκινά να μπει στο ελικόπτερο για διακοπές στο Camp David. Αλλά λίγο αργότερα έρχεται η υποβάθμιση. A big blow, you know, even if it doesn't have an immediate impact on, for example, the interest rate on debt they've got to pay back, it's still a very symbolic thing for the first time for this to happen to the US, and it shows the state, I think, of world economies at the moment. Ο πόλεμος με τους οίκους αξιολόγησης μόλις ξεκίνησε, καθώς το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει μια οργισμένη ανακοίνωση περί χονδροειδούς και ερασιτεχνικού λάθους υπολογισμού. The Standard & Poor's is not the voice of God here. Standard & Poor's itself had an appalling record during the what led to the financial collapse of 2008. They were the ones who were giving clean bill of health to all these investment banks and banks that had invested in these horrible mortgage-backed securities. So the idea that they have perfect insight into who's sound and who's not is simply incorrect. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ρεπουμπλικανοί βρήκαν και πάλι την ευκαιρία να ρίξουν τα βέλη τους στον Μπαράκ Ομπάμα. President Obama is destroying the foundations of the United States economy one beam at a time. I call on the President to seek the immediate resignation of Treasury Secretary Timothy Geithner and to submit a plan to the American people with a list of cuts to balance the budget this year, turn our economy around and finally put the American people back to work. Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του προς τον Αμερικανικό λαό που μαγνητοσκοπήθηκε αρκετές ώρες πριν την υποβάθμιση, ο Μπαράκ Ομπάμα υποστηρίζει ότι η Αμερικανική οικονομία βρίσκεται μεν σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται και άλλη προσπάθεια. We've got to make sure that Washington lives within its means, just like families do. In the long term, the health of our economy depends on it. But in the short term, our urgent mission has to be getting this economy growing faster and creating more jobs. Αμέσως μετά την υποβάθμιση, η Κίνα, που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των Αμερικανικών ομολόγων, ζήτησε κατεπηγόντως τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους και την ανάγκη για ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα αποθεματικών. Ενώ αντιθέτως, Γαλλία, Ινδία και άλλες αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες οικονομίες εξέφρασαν τη στήριξή τους στην οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον. My hope is that they're getting a message, so there's a real sense of anger in the street that we had a fabricated crisis. Because after all, this was a fabricated crisis. This, unlike Italy, unlike Greece, this wasn't imposed by the creditors or imposed by the markets. This was homemade. And there's anger in the streets of the United States as to why, how can our politicians be so irresponsible? So the hope is that this is a wake-up call, but it's a hope. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τους συνάδελφους, τον Χρήστο Κόνστα και τον Γιώργο Αϊβαλιώτη. Γιώργο, να ξεκινήσω μαζί σου και να μου δώσεις τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για αυτή την κίνηση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εξακολουθεί να προκαλεί σοκ, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ακόμα και ο Λευκός Οίκος, με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, φαίνεται να είναι βαθύτατα σοκαρισμένος. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Τζιμ Κάρνεϊ, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, εξέδωσε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πιο πολλά στην Αμερικανική οικονομία. Προφανώς έχει αντίκτυπο
και ρίχνει τα βέλη του προς τους Ρεπουμπλικανούς, γιατί ο Μπαράκ Ομπάμα ανέκαθεν θεωρούσε ότι αυτοί οι Ρεπουμπλικανοί δηλαδή ήταν η αιτία που καθυστερούσαν όλον αυτόν τον καιρό την εξέβρεση συμφωνίας και λύσης όσον αφορά στην αύξηση στο ταβάνι χρέους. Ενώ ταυτόχρονα βέβαια συμβιβάζονται και με την ιδέα, έτσι, γιατί από το πρωί οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ότι ήταν κακώς έγινε αυτή η υποβάθμιση. Ναι, αυτό είπε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομικών, με συγχωρείτε, και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα λάθος 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα. Ξαναξεκινάει αυτό το γαϊτανάκι των τηλεφωνικών επικοινωνιών ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς να λαμβάνεται κάποια απόφαση. Πριν από λίγο, η Downing Street ανακοίνωσε ότι ο David Cameron πρόκειται να επικοινωνήσει τις προσεχείς ώρες με τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον μετά την υποβάθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο David Cameron, να υπενθυμίσω, ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωζώνη, είναι εκτός Ευρωζώνης η Βρετανία. Θέλει να πει στον Νικολά Σαρκοζή ότι πρέπει ταχύτατα να δράσουν τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης, υιοθετώντας τα μέτρα της 21ης Ιουλίου, ενώ και ο Νικολάς Σαρκοζή πρόκειται να αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών για νέες τηλεφωνικές επαφές. Μάλιστα, λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Χρήστο Κόνστα, να δούμε τι γίνεται και τις επιπτώσεις στην Ευρωζώνη από την κρίση αυτή που είχε ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, την πιο σοβαρή των τελευταίων ετών. Εφιαλτική λοιπόν κατάσταση δημιουργούν στην Ευρωζώνη αλλεπάλληλες επιθέσεις των κερδοσκόπων. Άρον-άρον έδωσε συνέντευξη τύπου Σίλβιο Μπερλουσκόνη μετά από σειρά τηλεφωνικών επαφών που είχε με ομολόγους του. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός δήλωσε πως θα προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Με ένα παγωμένο χαμόγελο και με καθυστέρηση κατά 45 λεπτά λόγω της έκτακτης και μακράς τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών των ΗΠΑ και της Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έχοντας στο πλευρό του τον Τζούλιο Τρεμόντι, εμφανίστηκε θορυβημένος από τις επιθέσεις που δέχεται η Ιταλική οικονομία. C'è una attenzione particolarissima della speculazione internazionale su di noi. Επιβεβαίωσε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με ομολόγους του της Ευρώπης. Ανακοίνωσε ότι επισπεύδει τη λήψη μέτρων για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2013 και όχι το 2014, όπως είχε πει πριν από 48 ώρες. Και προσπάθησε με χιούμορ να διαψεύσει τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε άγρια κόντρα με τον Τζούλιο Τρεμόντι, όταν μάλιστα ο τελευταίος έσκυψε στο αυτί του καβαλιέρε να του υπενθυμίσει κάτι. Sì, scusate, questa evidentemente è una grande polemica che io ho con Giulio Tremonti. Esatto. Abbiamo deciso di sfidarci al duello domani mattina all'alba. Adesso sceglieremo l'arma. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθονται σαν αμένα κάρβουνα, ωστόσο και πάλι κινούνται με βραδείς ρυθμούς. There were a series of phone calls between Chancellor Merkel, David Cameron of Britain, not in the Eurozone but clearly concerned, Mr. Sarkozy of France, Mr. Berlusconi. Trying to work out what to do, and at the end of it all, it's not clear what they can do. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα είναι ιδιαίτερα καυστικός στα πρωτοσέλιδά του. Let's start with the Independent, which asks, "Where are you, EU?" As the bankers and politicians attack the eurozone's response. Μετά από 10 σερί αρνητικές συνεδριάσεις των χρηματιστηρίων και την υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας, ο φόβος για ντόμινο και επιστροφή στο 2008 είναι πλέον ορατός, αφού τα κτυπήματα δεν έχουν τελειωμό. What they're trying to do is try to head off more market reaction on Monday. What the Italians fear is that the cost of borrowing will go through the roof, go above the 7% figure, and that of course would trickle down from the government to Italians themselves, making it much more expensive for them to get mortgages and to get car loans. That is what they're trying to head off. But of course, you may think that what has happened in the United States may take the heat off Italy, but it may just lead to general uncertainty in global markets, and everybody could take a hammering when they open on Monday. Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε αναταραχή στον πυρήνα της, με την τρίτη και την τέταρτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης, την Ιταλία και την Ισπανία, να βρίσκονται ένα βήμα πριν το μηχανισμό στήριξης. Concerns that the market has always had about the European debt crisis. It's always seemed to be a couple of steps ahead of the politicians, and it just mushrooms out of control very quickly. Στη Μαδρίτη, όπου τα επεισόδια με τους αγανακτισμένους συνεχίζονται, η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταθέσει την προγραμματισμένη για τις 18 Αυγούστου δημοπρασία ομολόγων για το Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση Θαπατέρο προσανατολίζεται στη λήψη επιπλέον μέτρων στις 19 Αυγούστου, ώστε να αποκλιμακώσει τις πιέσεις που δέχονται τα ισπανικά ομόλογα.
Λοιπόν, Χρήστο Κόνης, να δώσω το λόγο σε σένα. Είναι εντυπωσιακά όσα συμβαίνουν το τελευταίο 24ωρο, έτσι, σε Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τον ντόμινο των αντιδράσεων και εδώ στην Ευρώπη, και δεν ξέρω πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η τηλεφωνική διάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών των 7 ισχυρότερων χωρών του πλανήτη, ναι, του G7. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Μπαρουάν, γιατί ούτως ή άλλως η Γαλλία προεδρεύει και του G7 και του G20. Ο στόχος τους είναι να ετοιμάσουν μια ατζέντα θεμάτων, την οποία θα συζητήσουν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αλλά και το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το άνοιγμα των αγορών της Δευτέρας, η οποία αναμένεται να είναι μια αξέχαστη Δευτέρα μετά από αυτά που έχουν συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για πολιτική. Η πολιτική του Μπάρακ Ομπάμα ενόχλησε πολύ τα Golden Boys της Wall Street και τους τραπεζίτες της Wall Street, ναι, οι οποίοι είναι μέτοχοι στους οίκους αξιολόγησης, και είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των Ρεπουμπλικανών που είναι φιλική προς την Wall Street στην απόφαση αυτή της Standard & Poor's. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι παρά τα όσα συνέβησαν, και είναι ιστορική η απόφαση της υποβάθμισης των αμερικανικής οικονομίας για πρώτη φορά το 1946, ο σύνθετος δείκτης αξιολογήσεων, δηλαδή και οι τρεις οίκοι μαζί, η Moody's, η Standard & Poor's και η Fitch, και οι τρεις μαζί, εφόσον τα 2/3 των οίκων αξιολογούν την αμερικανική οικονομία ως αλφα-αλφα-αλφα, ο σύνθετος λοιπόν δείκτης αξιολόγησης της αμερικανικής οικονομίας είναι πραγματικά ο υψηλότερος δυνατός ακόμα και σήμερα, παρά την υποβάθμιση της Standard & Poor's. Χρήστο, να σε ρωτήσω. Ένα χοντρό πολιτικό παιχνίδι, ναι, γύρω από τις αγορές. Οι αγορές και οι πολιτικοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αντί να συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ανταγωνίζεται για το οποίο θα πάρει τα ενία στην επόμενη εποχή που θα δημιουργηθεί, και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης, να ξεχωρίσουμε αυτό που συμβαίνει με την Κίνα. Είναι η λέξη «απαιτώ» που αναφέρει το ανακοινωθέν της Κίνας, ότι η Κίνα απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μέτρα και προτείνει να μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμια επιτήρηση σαν μια άλλη Ελλάδα. Και μετά προτείνουν και τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρές τεκτονικές αλλαγές προκαλούν αυτού του είδους οι συζητήσεις και οι διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Τώρα, από εδώ και πέρα, είναι τι θα συμβεί τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα φαίνεται, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, και γιατί αυτοί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αγορές με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με εργαλεία των αγορών. Δηλαδή, εφόσον αυτό το παιχνίδι παίζεται με λεφτά, πρέπει να πέσουν λεφτά στο τραπέζι για να αντιμετωπιστούν τα παιχνίδια των Golden Boys. Αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έχουμε δει τους πολιτικούς να μιλούν με ωραία λόγια, να συζητούν, να συμφωνούν μεταξύ τους, να χειροκροτούν τις αποφάσεις τους, ναι, αλλά στο τέλος του παιχνιδιού να μην υπάρχουν λεφτά. Εννοώ ότι το EFSF, το προσωρινό ταμείο ενίσχυση χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ευρώπης, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει 1 τρισεκατομμύριο στο χαρτοφυλάκιό του, και αυτό το τρισεκατομμύριο να το δούμε στις αγορές, να μπουν στις αγορές. Ναι, αυτό το τρισεκατομμύριο όμως το οποίο πρέπει να αποκτήσει, η Γερμανία μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον είχε πολύ σοβαρές αντιρρήσεις, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες. Συνέχεια, χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που έκανε σήμερα η καγκελαρία, ότι δεν κάνουμε καμία δήλωση, ενώ όλοι οι άλλοι έσπευσαν να καταδικάσουν την υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας, η γερμανική καγκελαρία είπε ότι είναι πολιτική μας να μην ασχολούμαστε, και η αντίδρασή μας είναι ότι δεν κάνουμε καμία δήλωση. Θα υπάρξει ένα, επαναλαμβάνω, χοντρό παρασκήνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ήδη, παρακαλώ. Ναι, ναι, όχι, σε ακούμε, ναι, υπάρχει. Ένα χοντρό παρασκήνιο πολιτικών διαβουλεύσεων, αλλά επειδή αυτό το παιχνίδι παίζεται με λεφτά, πρέπει να δούμε και εμείς λεφτά στο τραπέζι. Δηλαδή, εάν οι πολιτικοί θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πίεση των αγορών, πρέπει να βάλουν λεφτά στις αγορές. Τα λόγια και οι συμφωνίες και τα θεωρητικά σχήματα που ακούμε συνεχώς δεν φτάνουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ. Την τελευταία στιγμή κατέληξαν σε μια συμφωνία
για το χρέος των ΗΠΑ που μεταθέτει τις υποχρεώσεις μέσα σε μια δεκαετία. Δεν είναι λύση αυτή και προφανώς από αυτή την άποψη η Standard Poor's έχει δίκιο. Αλλά από τα υπόλοιπα αυτά που συμβαίνουν, το παιχνίδι μεταξύ των Golden Boys της Wall Street και του City του Λονδίνου και των... και των αγορών και των οικονομιών, οι οποίες τελικά, γιατί οι πολιτικοί διαχειρίζονται τα λεφτά των φορολογουμένων. Και για να βρούμε αυτό το 1 τρισεκατομμύριο, πρέπει οι φορολογούμενοι να τα βάλουν αυτό το 1 τρισεκατομμύριο και είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση.